Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το teachme.gr και από εμένα, τον Βαγγέλη Βλασόπουλο, το δικό σας άνθρωπο σε όλα, μα όλα όμως, τα δημιουργικά προγράμματα. Απέναντί μου, θα έλεγα εξ αριστερών, δεξιά βέβαια είναι για μένα, είναι ο δικός μας άνθρωπος επίσης, ο... Παύλος Βλασόπουλος, φωτοπαύλα, tfx.gr, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, κάναμε μια μικρή εκπληξούλα να δούμε κατά πόσο είστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Βαγγέλη, τι γίνεται? Ακριβώς. Κάναμε... Θέλω να μου πεις ποια είναι η μεγάλη έκπληξη που έχουμε αυτή τη στιγμή μαζί μας. Η μεγάλη έκπληξη είναι, πριν πάμε στην πολύ μεγάλη έκπληξη, να πούμε ότι η μεγάλη έκπληξη είναι ότι είμαστε ζωντανοί αυτή τη στιγμή, ζωντανά κοντά σας δηλαδή με λίγα λόγια. Έχουμε ξεπεράσει κάποια προβλήματα που είχαμε το τελευταίο διάστημα όσον αφορά τη ζωντανή μας προβολή. Και είπαμε να εγκαινιάσουμε ουσιαστικά την πλατφόρμα, τη νέα μας πλατφόρμα των ζωντανών μεταδόσεών μας με μια, θα λέγαμε, επιστροφή από το παρελθόν. Βαγγέλη, ουσιαστικά... πριν πεις τίποτα, να πούμε στα παιδιά, αν μας ακούν και ανακαλύψουν τυχόν προβλήματα, να μας ενημερώσουν, και σίγουρα το share είναι πολύ σημαντικό για μας αυτή τη στιγμή. Ασφάλως. Παιδιά, share, like και τα λοιπά, βλέπουμε το βίντεο και τα λοιπά, αλλά να πούμε ότι το σημερινό βίντεο πρακτικά είναι μια επιστροφή από το παρελθόν, από το αγαπημένο μας παρελθόν, πριν από ένα περίπου χρόνο. Είχαμε ξεκινήσει τα Teach Me Interviews και είχαμε παρουσιάσει βεβαίως έναν άνθρωπο τον οποίο πολύ καλά τον γνωρίζατε, αλλά πολύ καλύτερα τον μάθατε. Και βεβαίως είδατε πόσο πολύ καλός γενικότερα είναι ο φίλος μας ο Σάκης ο Μπατζάλης. Και το Σάκη έχουμε και σήμερα μαζί μας. Παναγιώτη, να περάσουμε στον καλεσμένο μας ή έχεις κάτι άλλο να πεις? Όχι, όχι, κατευθείαν θέλω να δω το πρόσωπο του Σάκη Μπατζάλη. Οπότε ο Σάκης όλος δικός σας, φίλες και φίλοι. Γεια σου Σάκη. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά? Καλά. Μπράβο Σάκη, ωραίος. Λοιπόν, ο Σάκης έχει έρθει μαζί μας για να συζητήσουμε ένα σεμινάριο, το οποίο θα βεβαίως θα είναι παρόν και θα είναι ο κύριος, ο βασικός εισηγητής, στις 23 Απριλίου στην Αθήνα. Και θέλουμε μαζί να συζητήσουμε μερικά πράγματα για να μάθετε και εσείς περισσότερα, έτσι ώστε να απορροφείτε περισσότερο Αγγελή. Μέχρι τότε. Πες Μαγιώτη. Αγγελή, πριν πούμε κάτι, να πούμε ότι είναι ο Σάκης και ο κύριος Μπάμπης Τσουκιάς, οι δύο βασικοί εισηγητές. Σωστά. Ναι. Σωστά. Εννοείται. Από εκεί και πέρα έχουν χωρίσει πολύ ωραία το πρόγραμμα και οι δύο. Να δούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον και από πλευράς στούντιο και από πλευράς φωτογράφηση γάμου. Αλλά πιστεύω ότι αυτά θέλω να μας τα πει καλύτερα ο Σάκης, και από εκεί πέρα αν έχουμε κάποια απορία ή θέλουμε να κάνουμε κάποια ερώτηση ή κάποια ερώτηση από τα παιδιά στα σχόλια, θα την κάνουμε αμέσως μετά. Ωραία, σούπερ. Οπότε, Σάκη, ο λόγος εσένα, πες μας. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στην καινούργια πλατφόρμα. Να είσαι καλά, φίλε. Χαρά μας πάντα. Εύχομαι τα καλύτερα για σας. Να είσαι καλά, φίλε. Κάνετε πραγματικά πολύ καλό έργο προς τους φωτογράφους. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Ακούγεται αυτό, ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Από εκεί και πέρα, την προηγούμενη φορά που κάναμε live, ήμασταν σε μια οικοδομή εδώ, αν θυμάστε καλά. Πολύ καλά. Δεν έχω σχόλιο. Βασικό γι' αυτό. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, 23 Απριλίου, την επόμενη Δευτέρα, αυτή η Δευτέρα δηλαδή που μας έρχεται, σήμερα έχουμε Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα, 10 η ώρα το πρωί, ξεκινάω ένα πρόγραμμα, είναι μονοήμερο, το οποίο θα το κάνουμε μαζί με τον Μπάμπη του Τσουκιά, με τη μόνη διαφορά ότι παρόλο που είμαστε και δύο wedding φωτογράφοι, αλλά εγώ κάνω και κάποια πορτρέτα λίγο πιο fashion, λίγο πιο στουδιακά. Έχουμε διαχωρίσει λίγο το πρόγραμμα, ώστε εγώ να κινηθώ λίγο προς το πορτρέτο τις 4-5 πρώτες ώρες, με ένα διάλειμμα το μεσημέρι και καπάκι ο Μπάμπης να κάνει καθαρά γάμο. Απλά εγώ στο πρόγραμμα που θα κάνω της μίας ώρας, περίπου μία-μία μισή ώρα προτζέκτορα, θα δουλέψω γάμο, έτσι. Θα πω για το γάμο, κυρίως για το γάμο θα πω. Απλά επειδή το τελευταίο τεταρτάκι του προτζέκτορα θα κινείται πάνω στο στούντιο, θα φωτογραφίσω καθαρά στούντιο και όχι γάμο. Α, ωραία, ωραία. Δεν θα ασχοληθώ δηλαδή στο πρόγραμμα του προτζέκτορα, το εκπαιδευτικό όσον αφορά το στούντιο. Θα κινείται καθαρά γάμο. Ένα πρόγραμμα το οποίο το έκανα πριν περίπου 1,5 μήνα στο Las Vegas. Θα κρατήσω αυτό το πρόγραμμα δηλαδή. Και πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει, βασικά έχει πάρα πολύ κόσμο.
μας ανάγκασε να, να ανοίξουμε δεύτερη αίθουσα. Να ενωθεί. Πάρα πολύ. Σάγκη, ξέρεις, θα ήθελα να σου πω, θα ήθελα να σου ρωτήσω μάλλον κάτι. Θέλω να πεις αν το συγκεκριμένο σεμινάριο αφορά μόνο επαγγελματίες. Όχι, όχι. Για όλο τον κόσμο. Κάποιος που θέλει να γίνει φωτογράφος και θέλει το μυαλό του να ανοίξει για μία μέρα, είναι, είμαστε ανοιχτοί πληγοί που λέμε για να μπεις μέσα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή, εννοείται. Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας, ούτε να είσαι το απόλυτο στούντιο, ούτε να είσαι αφημί, δεν υπάρχει λόγος για τέτοια πράγματα. Φυσικά αυτό είναι υπό την αιγίδα των παπηγιών. Μιλάμε για μία καθαρά μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο είναι από επαγγελματίες με νόμιμα αφημί, εννοείται. Απλά ξεκινάμε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο. Είπαμε το Παπηγείο να ξεκινήσουμε τέτοιου είδους σεμινάρια, μια και είμαι εγγεγραμμένο μέλος του Παπηγείου, να ξεκινήσουμε τέτοιου είδους σεμινάρια εκπαιδευτικά και ποτέ δεν ξέρεις, όλοι από ερασιτέχνες ξεκινήσαμε, δεν ξεκινήσαμε από επαγγελματίες. Εννοείται. Σωστά, σωστά. Όλοι ήταν κάποτε παράνομοι και γίναμε νόμιμοι. Ας μην ξεγελιόμαστε σε αυτό. Έτσι, έτσι. Έχεις μεγάλη δίκιο. Κοίτα, Σάκη, εγώ το λέω συνέχεια, αλλά θέλω να το ακούσω και από σένα. Το να αγοράζεις ακριβό εξοπλισμό χωρίς να ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις, πιστεύω ότι είναι τελείως άκυρο και παροτρύνω γενικότερα τα παιδιά τα χρήματα που έχουν αντί να τα σπρώξουν σε εξοπλισμό, να τα σπρώξουν σε σεμινάρια. Το έχω ακούσει και από σένα και το λες πολλές φορές στα σεμινάρια που κάνεις, ότι ξεκίνησες από σεμινάρια και αυτά σε ανεβάσανε εκεί που σε ανεβάσανε. Εννοείται ότι και με πολύ προσωπική δουλειά ανέβηκες εκεί που ανέβηκες, αλλά τα σεμινάρια σου δώσαν το κίνητρο και σίγουρα σου δώσαν το κίνητρο να πας στην Κάνον και μετά που κατάλαβες γύρισες πάλι στην Νίκο, καρφάκι. Χωράω και τα 100 χρόνια, έτσι, δεν θα μην ξεχνάτε. Ναι, εντάξει, μια η παρένθεση το σεμιναριό. Πιστεύω ότι η Νίκον θα μου αλλάξει τη ζωή. Έτσι. Αν έχει αλλάξει τα τελευταία 7 χρόνια, η καριέρα μου έχει αλλάξει για τα καλά, πιστεύω ότι η Νίκον θα μου αλλάξει πραγματικά τη ζωή. Όσο καιρό την έχω, όχι τη μία μηχανή θα με κάνει καλύτερο φωτογράφο, προς Θεώ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι της άποψης ότι ο φακός σε κάνει καλύτερο φωτογράφο και όχι μηχανή. Ναι. Και σίγουρα οι γνώσεις που έχεις για να χρησιμοποιήσεις το φακό και τη μηχανή σου. Πάνω απ' όλα. Εντάξει, αυτό είναι... Ναι, γιατί... Γιατί κάποια παιδιά μπορούν να λένε «Α, ο Μπατζάλης έχει την D5, γι' αυτό βγάζει τις φωτογραφίες». Παιδιά, αυτό δεν ισχύει, ούτε στο τόσο. Ούτε στο τόσο δεν ισχύει αυτό. Η μηχανή δεν βγάζει πάντως μόνη της, είναι το μόνο σίγουρο αυτό, έτσι. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο φακός βοηθάει να αλλάξεις τη ματιά. Αυτό, ναι, ισχύει. Ωραία. Αυτό θα το δούμε στο σεμινάριο. Δηλαδή... Ναι, φυσικά. Μπορούμε να το δούμε αυτό, ναι, όντως μπορούμε να το δούμε αυτό. Okay. Είναι και λογικό, έτσι. Αν έχεις έναν 50 mm φακό, για τον ΑΒ λόγο τον έχεις, γιατί μπορεί να είσαι φθηνός φακός, Κάνον, Νίκον, οτιδήποτε είναι αυτός. Εύχομαι να είναι Νίκος όλο τον κόσμο, να μην πέσει το λάκκο από αυτό. Αυτό, αν το λέγαμε πριν ένα χρόνο, μπορεί και να μας έκλεισε το τηλέφωνο. Εύκολα. Λοιπόν, πλάκα κάνω, εντάξει. Με ένα 50 φακό, δεν μπορείς να τα κάνεις όλα. Δηλαδή πολλοί νέοι φωτογράφοι που ξεκινάνε πρώτη φορά θα πάρουν ένα 50 mm φακό ή ένα 35 mm φακό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορείς να τα κάνεις όλα. Δεν μπορείς να κάνεις όλα τα στυλ που μπορούν να σε κλειδώσουν για να ονομαστείς φωτογράφος, παράδειγμα, γάμου ή φωτογράφος πορτρέτου. Δεν γίνεται. Ότι μπορείς να καθορίσεις τον εαυτό σου να έχει ένα συγκεκριμένο φακό για κάποια συγκεκριμένα πράγματα, αυτό ναι, μπορείς να το κάνεις. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν κάνω μόνο πορτρέτα. Σίγουρα εκεί χρειάζεσαι έναν φακό που πηγαίνει προς το τελεφακό, δηλαδή. Πάνω από 150 mm, 100 mm, συγγνώμη, μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις 5 χρόνια τα ίδια πράγματα. Αυτό ναι. Αλλά θα μείνεις σε ένα στυλ, σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Σάκη, συγγνώμη, γιατί στο σεμινάριο που θα δείξεις γενικότερα τα πορτρέτα θα χρησιμοποιήσεις πολλαπλούς φακούς ή τους αγαπημένους, ας πούμε? Αυτό θα το κάνω τώρα. Ο αγαπημένος μου αρέκα θα ήταν 70-200. Ναι, ναι. Πλέον δεν είναι τόσο αγαπημένος. Λοιπόν, κοίταξε,
Σήμερα, ας πούμε, που ανέβασε στο Facebook ένα κολλάζ με φωτογραφίες, mm-hmm. είναι όλα με 70-200. Είμαι πάρα πολύ κοντά όμως, έτσι. Δηλαδή, δεν είμαι στο 200. Αχα. Είμαι στα 105 mm, mm-hmm. αλλά έχω τον 70-200. Τι με βοηθάει όμως να πάω τόσο κοντά. Επειδή πολλά παιδιά, παίρνοντας έναν 70-200, καταλαβαίνω ότι δεν μπορούν να κάνουν τόσο κλειστά κάδρα και τόσο close-up. Να πω και τώρα που είμαστε live, ότι υπάρχουν πολλών ειδών 70-200 που κυκλοφορούν. Mm-hmm. Υπάρχουν τουλάχιστον 5-6 διαφορετικά μοντέλα κάθε εταιρείας. Εγώ, όταν ήμουν στην Canon, πήγα και πήρα, μπόρεσα τέλος πάντων, και πήρα το φακό, τον οποίο μπορούσε και έκανε focus στο 1,2. Για μένα είναι πάρα πολύ βασικό. Στα close-up, σε αυτά τα close-up, να είσαι πάρα πάρα πολύ κοντά. Ναι, ναι, ναι. Λογικό. Τώρα με την Nikon έχω το εξής προτέρημα σε σχέση με την Canon. Γι' αυτό, δόξα τω Θεώ, η Nikon. κάνω close-up στο 1,1. Κάνω focus, συγγνώμη, στο 1,1. Δηλαδή, ο καινούργιος 70-200 κάνει focus στο 1,1. Δηλαδή, πάω ακόμα πιο κοντά, δηλαδή. Αυτό είναι πάρα πολύ. Γιατί, εντάξει, το όπλο μου εμένα είναι το close-up, έτσι. Ναι, ναι. Με βοηθάει πάρα πολύ γενικά αυτό το πράγμα. Φυσικά στο σεμινάριο, ναι, θα δουλέψω και 35 mm, θα δουλέψω και 58. Δεν έχω 50, έχω 58 mm στην εικόνα. Αχα. Ένας καταπληκτικός φακός, ο οποίος νομίζω ότι εκτός από φωτογράφος, όποιος τραβάει βίντεο και έχει Nikon ή μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το φακό, να τον πάρει. Είναι ένας φοβερός φακός, πανάλαφρος, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι αληθινός. Mm-hmm. Τον είδα, Βοσάκη, τον είδα στο σημείο που έκανες χάρτη. Είναι φοβερός. Και στα χέρια. Όντως. Και δουλεύω πάρα πολύ τον 105, όχι τον μάκρο, τον 1,4 που έχει παίρνει. Αυτά είναι. Αυτά θα τα δούμε όλο σήμερα, έτσι δεν είναι. Μπορούμε. Θα έχω περίπου 3 ώρες φωτογράφηση. Ωραία. Mm-hmm. Οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε για να δείτε και τα εργαλεία τα συγκεκριμένα, να δείτε πώς θα αποτυπωθούν οι φωτογραφίες που θα φαίνονται σίγουρα στο projector, σωστά. Ναι, βέβαια. Live όλα. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Μέχρι, αφού μιλάμε για το σεμινάριο, ας δείξουμε και λίγο στο Facebook που κάποιος μπορεί να πάρει πιο πολλές πληροφορίες και ενδεχομένως να κλείσει και τη θέση του. Έτσι. Οπότε θα γυρίσω μία εγώ τώρα στο Facebook. Και παιδιά, μπαίνετε μέσα, γράφετε στην αναζήτηση ενδεχομένως Wedding and Portrait Workshop από το Παπηγιόν, όπως βλέπετε. Θα σας δώσουμε και το link κάτω από το βιντεάκι για να το βρείτε γρήγορα. Και εδώ πέρα βέβαια μπορείτε να βρείτε πληροφορίες όπως είναι φυσικά η ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου, αλλά και οι ώρες, το πρόγραμμα, το ξενοδοχείο, που βρίσκεται κτλ. Κτλ. Και βεβαίως να σας πούμε ότι καλό θα είναι να πράξετε γρήγορα και να κλείσετε θέση, γιατί σίγουρα, όπως είπε ο Σάκης, ανοίξαν δεύτερη αίθουσα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να ανοίξουν και τρίτη, γιατί σίγουρα ανεβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα το ενδιαφέρον και οι συμμετοχές του κόσμου. Οπότε γρήγορα, παιδιά, τρέξτε και κλείστε θέση σε ένα πραγματικά πάρα πολύ καλό σεμινάριο με δύο πολύ καλούς και βεβαίως αναγνωρισμένους φωτογράφους. Αγγελή. Ναι, Παναγιώτη, πες μου. Όποια παιδιά δεν προλάβουν να κλείσουν τη θέση τους τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου, μπορούν να πάρουν ένα τηλέφωνο και να ρωτήσουν αν υπάρχουν θέσεις και αν μπορούν να τις κλείσουν από εκεί. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, όπως μας ενημέρωσαν. Οπότε, παιδιά, πάρτε ένα τηλέφωνο και κλείστε τη θέση σας και πληρώστε ακριβώς εκεί. Αλλά, παιδιά, τρέξτε. Ακριβώς. Να πούμε ότι και ο Παναγιώτης θα είναι εκεί. Εγώ δεν θα είμαι δυστυχώς, αλλά ο Πάνος θα είναι εκεί για να τα πείτε και από κοντά. Είμαι άτυχος. Θυμάμαι πέρυσι έλεγα του Σάκη, έλα στη Γερμανία να σε δούμε κι εμείς. Δεν είχε έρθει ακόμα. Κάποια στιγμή ενδεχομένως. Άλλαξε εταιρεία. Μπορεί να γίνει και αυτό. Έτσι. Τώρα και στη Γερμανία. Ναι. Θα δούμε. Και εμείς εδώ πέρα είμαστε πολύ. Μια ερώτηση στο chat. Ρωτάνε κάποια παιδιά που κάνει στη Μυτιλίνη κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό. Κάνω στην Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη, ναι. Είναι πολύ τα έξω. Δεν ξέρω αν συμφέρει δηλαδή κάποιον να γίνει κάτι τέτοιο στη Μυτιλίνη. Ναι, ναι. Εγώ προσωπικά δεν έχω πρόβλημα. Έρχομαι Αθήνα τώρα να το κάνω με Μυτιλίνη. Ναι, ναι, ναι. Καλός προορισμός ακούγεται, αλλά δεν είμαι πολύ ρομαντικός στη σεμινάρια. Είμαι πολύ πρακτικός. Ναι, δεν με ενδιαφέρουν οι τοποθεσίες δηλαδή. Και δεν θέλω και πολλοί θα πετάει και τα λεφτά του, δηλαδή με αυτή τη άποψη πάντα. Σωστό. Οπότε, επειδή καταλαβαίνω ότι κάποιος το ρώτησε και όσον αφορά κάποιες διακοπές,
Εντάξει, εμείς οι νησιώτες δεν κάνουμε διακοπές. Είμαστε μόνοι μας οι διακοπές, οπότε δεν καταλαβαίνουμε να πάμε εδώ πάνω για να περάσουμε και καλά. Αυτά είναι, αυτά είναι. Εντάξει, πάμε κιόλας. Επειδή τόσο καιρό που είχε ανακοινωθεί αυτό, περίπου 15-20 μέρες, δεν είχαμε κάποιο τηλέφωνο επάνω. Όποιος μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή και θέλει να ρωτήσει οτιδήποτε, μπορεί να μας στείλει προσωπικό μήνυμα στο Facebook και να ανταλλάξουμε κινητά, να το εξηγήσω τα πάντα. Δεν μπορούσα να ασχοληθώ τόσο καιρό. Είχα πολύ μεγάλο φόρτο εργασιών, αλλά αυτή τη βδομάδα θα αφιερωθώ πάνω σε αυτό, ούτως ή άλλως. Όποιος θέλει να ρωτήσει οτιδήποτε, μπορώ να επικοινωνήσω και μαζί του, να του λύσω όποιες απορίες. Υπάρχει μια φόρμα εγγραφής που γράφεσαι. Υπάρχει μια πληρωμή που δίνεις κάπου τα λεφτά, σου γράφει η φόρμα εγγραφής, που δίνεις τα λεφτά, τα μισά δηλαδή, δεν είναι και κανένα φοβερό ποσό, έτσι, τα έχουμε βάλει σε ένα εικονικό ποσό, είναι περίπου γύρω στα 120 ευρώ. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν και κάποια έξοδα για όλο αυτό, γι' αυτό βγήκε ένα ποσό έτσι χαμηλό, να καλυφθούν και τα έξοδα. Υπάρχουν μοντέλα, φυσικά. Στο δικό μου το πρόγραμμα θα υπάρχει διαφορετικό βάψιμο, από το make-up artist, λόγω ότι θα κάνω στούντιο. Ο εξοπλισμός θα έρθει όλος κατευθείαν από την εταιρεία Stamos. Θα έχω όλο τον εξοπλισμό της Godox και τα καινούργια και τον Godox Pro, το 600. Θα έχω κανονικά, θα έχω τα πάντα. Τα πάντα. Από diffuser, softbox, strip, θα έχω τα πάντα. Δεν νομίζω να δουλέψω iSlide, γιατί θα χάσουμε πολύ χρόνο άσκοπα, ας που έγινε ο κύριος Βλασόπουλος εδώ, έγινε η μάστερ σε αυτό, οπότε ας μην το ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε. Σάκη, ερώτηση. οι συμμετέχοντες θα έχουν δυνατότητα να φωτογραφίσουν και εκείνοι μετά από σένα, σε σεμινάριο? Θα το ήθελα αυτό, αλλά όταν είσαι σε μια αίθουσα η οποία θα υπάρχει πάρα πολύ κόσμος, θα χάσουμε πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Σίγουρα, σίγουρα. Γι' αυτό ρωτάω, επειδή μπορεί κάποιος να το έχει απορία, γι' αυτό το ρωτάω. Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχουμε αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί είναι μία μέρα, χάσουμε πάρα πολύ χρόνο. Οπότε ξέρετε ότι αυτοί που θέλουν να φωτογραφίσουν πάντα, οι πιο πίσω δυσανασχετούν, οπότε υπάρχει μια βαβούρα και δεν ξέρεις ποιο να σώσεις. Ναι, βέβαια. Πάντα υπάρχει βαβούρα αυτό και άμα φωτογραφίζει κάποιος, θέλει τουλάχιστον 10 λεπτά. Φαντάσου 100 άτομα επί 10 λεπτά τελείωσε. Βέβαια. Ειδικά αν φωτογραφίζει και φλας μέχρι να αλλάξεις τα triggers κτλ. Από εδώ και από εκεί καθυστέρηση. Σίγουρα. Αυτό, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει πολλής κόσμος, καλό είναι να παρακολουθούμε κιόλας, γιατί ώρες-ώρες μέσα από την παρακολούθηση βλέπουμε και τις κινήσεις που κάνει ο φωτογράφος και μπορούμε να αποτυπώσουμε πιο πολλά πράγματα από ότι να τραβήξουμε ένα κλικ και να πούμε ότι βγάλαμε μια φωτογραφία. Οπότε, ίσως και τις πιο πολλές φορές να είναι καλύτερο να είμαστε παρατηρητές περισσότερο και να βλέπουμε ένα φωτογράφο να δημιουργεί. Σίγουρα. Άλλη μια ερώτηση. Μπορούν να γράψουν βίντεο στο σεμινάριο, δηλαδή να τραβήξουν το βίντεο και να κρατήσουν κάποιες σημειώσεις, έτσι? Αυτό δεν το ξέρω. Πρέπει να γίνει η ερώτηση του Παπαγιώνα βασικά. Αυτή είναι η διοργάνωση. Okay. Οπότε, παιδιά, για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση που δεν θα ακούσετε εδώ στη συνέντευξη που κάνουμε, στη μίνι συνέντευξη, μπορείτε να γράψετε μέσα στη σελίδα που σας έδειξα και θα σας βάλουμε κάτω από το chat τις όποιες ερωτήσεις σας και σίγουρα θα σας απαντήσει κάποιος ο οποίος γνωρίζει οπωσδήποτε περισσότερα. Οπότε, Παναγιώτη, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι παραπάνω από το Σάκη να ρωτήσουμε. Σίγουρα θα γίνει και άλλη συνέντευξη, γιατί πρέπει να δούμε και το γιαπί το περσινό πώς εξελίχθηκε πλέον. Πώς εξελίχθηκε. Γιατί βλέπω ήδη πίσω πολύ ωραία πράγματα και θέλω να το δούμε εξ ολοκλήρου το όλο σκηνικό, το οποίο μοιάζει grand τελείως. Αυτά όμως σε επόμενη τρίτη συνέντευξη, γιατί ξέρω πως το Σάκη δεν το χορταίνει κανείς, οπότε θα είμαστε και πάλι εδώ με το Σάκη για να τα ξαναβούμε. Λοιπόν, Παναγιώτη, κάτι άλλο εσύ? Να αφήσουμε το Σάκη να κάνει μια αποφώνηση, μπορεί να θέλει να πει κάτι στα παιδιά και μετά να κάνουμε εμείς τη δικιά μας αποφώνηση. Εννοείται. Ωραία. Εγώ θέλω να προσκαλέσω οποιοδήποτε κολλάει μέσα του και σκέφτεται ότι τι να πάω να κάνω, θα είναι μια μέρα, θα χάσω τα λεφτά μου, θα χάσω τον χρόνο μου. Πιστέψτε μου ότι εγώ προσωπικά σαν άνθρωπος, αυτό που θα σας πω δεν το λέω για άλλους, το λέω για τον εαυτό μου, ότι δεν χάσεις ποτέ λεφτά. Τουλάχιστον από μένα όταν με παρακολουθείς, δεν κρίμα άνθρωπος που κοροϊδεύω. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Ακόμα και στο διάλειμμα μπορώ να σου πω πολύ περισσότερο από ό,τι θα σου πω στην κανονική χρονική στιγμή. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να σε κοροϊδέψω. Ελάτε εκεί, θα είναι μια όμορφη ημέρα. Νομίζω ότι κάποιοι θα μπερδευτείτε πάρα πολύ μέσα σας φωτογραφικώς.
Γιατί μετά από εμένα θα κάνουμε ένα διάλειμμα περίπου μία μισή ώρα και θα ξεκινήσει ένα καθαρά γάμος σεμινάριο. Δηλαδή ακόμα και η φωτογράφηση θα γίνει καθαρά γάμος με νηφικό, κανονικά νύφη και γαμπρός. Με πολύ ωραίες και δύσκολες συνθήκες φωτισμού και παραθύρου και πιθανόν ice light και πιθανόν κάποια flash. Και θα είμαι και εγώ ανάμεσα στο σεμινάριο, αν χρειαστεί να βοηθήσω, λόγω ότι υπάρχει κόσμος, δηλαδή να κάνω και τον βοηθό, δεν έχω κανένα πρόβλημα, πιστέψτε με. Οπότε θα είμαστε όλοι ανάμεσα εκεί. Αυτό που έχει να κάνετε είναι μόνο να γραφτείτε στη φόρμα και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα πάρα πολύ εύκολα, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Σωστά. Βέβαια, όποιος θέλει πραγματικά να παρακολουθήσει και την ΑΕΚ, την Κυριακή πες μια μέρα πριν δηλαδή. Πάμε στο πρωτάθλημα, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βρεθείτε και στο ΑΚΑ, δηλαδή, μια μέρα πριν. Αυτά είναι. Δύο σε ένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά. Εγώ απλά θα πω ότι υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι το ταξίδι, ένα ταξίδι δηλαδή που κάνουμε κάπου στον κόσμο, είναι ένα αγαθό που το πληρώνουμε, αλλά στο τέλος μας κάνει πιο πλούσιους. Το ίδιο ακριβώς και περισσότερο θα έλεγα ότι συμβαίνει και με τα σεμινάρια φωτογραφίας. Είναι κάτι που το πληρώνουμε, αλλά στο τέλος νιώθουμε υπερβολικά πλουσιότεροι. Οπότε, παιδιά, για 10 ώρες, πραγματικά αυτό το ποσό είναι ελάχιστο και όσοι τυχεροί πάτε, πραγματικά σας ζηλεύω από τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη, για την και πάλι μίνι συνέντευξη που μας έδωσες. Και ευελπιστώ να τα πούμε σύντομα και από κοντά, γιατί πολύ οθόνη, αδερφέ. Κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά κι εμείς. Με τον Παναγιώτη θα τα πεις λίγα συντόμως. Οπότε. Έτσι. Φιλιά πολλά από την Αυστρία από μένα και καλή συνέχεια, καλή προετοιμασία και τα λέτε την Δευτέρα με τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, κάνε πες εσύ ένα γεια στο Σάκη και μετά πηγαίνουμε μαζί. Γεια στο Σάκη, φίλε μου, εμείς θα τα πούμε σύντομα, εμείς τα λέμε έτσι κι αλλιώς και στο τηλέφωνο, δεν έχουμε θεματάκια. Παιδιά, μη διστάσετε οποιοδήποτε έχει κάποια απορία στο κεφάλι του ή θέλει να ρωτήσει κάτι το Σάκη ή τον βλέπετε έτσι. Δεν δαγκώνει ο Σάκης. Μπορεί όχι να σας απαντήσει σε ερωτήσεις. Γιατί πολλοί σκέφτονται. Το βλέπουν λίγο απρόσωπο το θέμα και λέει σιγά μου απαντήσει σε μένα. Κάντε την ερώτησή σας και από εκεί και πέρα θα έρθει η απάντηση. Μπορεί να μην έρθει σήμερα, θα έρθει αύριο. Πάντως θα έρθει. Έτσι. Ωραία, σούπερ. Οπότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ Σάκη για τη συμμετοχή σου. Πάμε εμείς Παναγιώτη για την αποφώνησή μας. Λοιπόν, από εμένα, το Βαγγέλη Βλασόπουλο και από το teachme.gr. Ήταν μια ωραία μίνι συνέντευξη με τον αγαπητό μας φίλο και βεβαίως αναγνωρισμένο φωτογράφο Σάκη Μπατσάλη. Και βεβαίως απέναντί μου ήταν πάντα, να πω πριν πω ποιος ήταν απέναντί μου, ξέρετε πολύ καλά ποιος είναι, ότι η χορηγία της εκπομπής σημερινής είναι η Halls, γιατί βλέπετε ο λαιμός του Παναγιώτη έχει πάει περίπατο. Ήταν λοιπόν μαζί μας ο βραχνιασμένος, σεξουαλικός, πώς να το πω, ποιος? Πάνος Βλασόπουλος, Photo Pavla, GFX. .gr, παιδιά, να είστε καλά. Συγγνώμη για τη φωνή μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Από ό,τι είδαμε, σας φτάσαμε, Βαγγέλη, περίπου και τα 90 άτομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά είναι. Εμείς σίγουρα έχουμε συνέχεια. Τώρα που ξεκινήσαμε, δεν σταματάμε με τίποτα. Να πούμε βεβαίως, πριν κλείσουμε, ότι μεθαύριο έχουμε κριτική φωτογραφίας με 75 συμμετοχές στο Μαυρόασπρο ή Ασπρόμαυρο, όπως θέλετε. Οπότε, Τετάρτη 12 η ώρα έρχεται η επόμενη κριτική φωτογραφίας. Έρχεται το 3. Πολλά φιλιά. Εμείς φυσικά θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια χαρά. Bye.